καμπανάκι για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου λόγω της υποστελέχωσης αλλά και της απόλυσης 43 συμβασιούχων εργαζομένων, έκρουσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Μιχάλης Καρασάβας. Όπως υποστήριξε, η υπηρεσία υπολειτουργεί, ενώ σε κάποιες περιοχές δεν γίνεται αποκομιδή εδώ και 15 ημέρες. Είναι η ουσία αυτό που θα πω. Ναι, και θέλω να τα ακούσετε όλοι. Ναι, μη κάνετε έτσι. Πώς να μην κάνουμε έτσι, μα πρόεδρε. Μα σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καρασάβα. Αποκομιδή έχει να γίνει 15 ημέρες, πρόεδρε. Καταλάβετε τι σας λέμε. Δηλαδή έπρεπε να κάνουμε αυτή τη στιγμή η υπηρεσία καθαριότητας υπολειτουργεί. Απαγορεύεται να σηκώνετε τον τόνο της φωνής σας. Έτσι είναι ο τόνος μου εμένα. Μα δεν ακούσε είναι εδώ στην κύριε πρόεδρε. Δεν η είναι υπηρεσία καθαριότητας υπολειτουργεί. Πριν 15 μέρες, μια σύμβαση 8μηνη με ΑΣΕΠ, οι άνθρωποι με αξιοκρατικά κριτήρια, απολυθήκανε και προσπαθούμε βάσει του νόμου να τους επαναφέρουμε με ασφαλιστικά. Μιλάω για 43 εργαζόμενους, μιλάω για 3 οδηγούς απορριμματοφόρων, μιλάμε για 22 δοκαθαριστές και μιλάω και για 18 συνοδούς. Άρα ζητάμε άμεσα τους ανθρώπους αυτούς να επανέλθουν για την αποκατάσταση της υπηρεσίας όπως λέτε και εσείς. Στις δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό, καθώς και στις μεγάλες αδυναμίες που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην καθαριότητα, περιέγραψε ο Μιχάλης Καρασάβας. Ο δοκαθαρισμός 0. Συνοδοί, απορρίμματα 0. Το Ηράκλειο έχει γίνει μια χωματερή. Το λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου με φωτογραφίες που κάθε μέρα σε όλες τις οικίες του Ηρακλείου προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερο. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε για τους ανθρώπους που κάποιοι ήδη εργάζονται και κάποιοι μέσα στο 15ήμερο από τότε που καταθέσαμε έχουν αρχίσει να απολύονται. Το πρόβλημα ήδη έχει αρχίσει και εμφαίνεται. Πρόκειται για 22 ανθρώπους που δουλεύουν στον οδοκαθαρισμό, 18 που δουλεύουν ως συνοδοί απορριμματοφόρων, 3 οδηγούς απορριμματοφόρων και λοιποί καθαριστές. Είναι η ανάγκη προφανής να κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και να ληφθεί προσωρινή διαταγή. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε μία ακόμη αυτοσχέδια χωματερής σκουπιδιών και ογκωδών αντικειμένων σε γειτονιά Συμφιλοθέη, με τις απαράδεκτες αυτές εικόνες να προκαλούν την αγανάκτηση δημοτών εδώ και έναν μήνα. Οι αντοχές στο λιγοστό προσωπικό δοκιμάζονται με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Καθαριότητα να βρίσκεται στο πλευρό τους. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη οι 43 συμβασιούχοι να παραμείνουν στις θέσεις τους μέσω της κατάθεσης προσωρινής διαταγής, αίτημα που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα γιατί οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν άδειες. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να δουλεύει 12 μήνες χωρίς να ξεκουραστεί. Αυτό λέω και γι' αυτό είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες ότι η απόφαση πρέπει να είναι θετική για τους εργαζόμενους, να επαναφέρουμε τους εργαζόμενους.